ρόλο που ήταν σταθμό στην καριέρα σου και να φέρουμε στα μαύρα μεσάνυχτα. Εντάξει. Γράφανε οι φίλοι μου εκεί, ο Βασίλης Ορίσβας και η Δήμητρα Σακαλή με τον Πάνο Κοκκινόπουλο, mm-hmm. συνεργασία που είχαμε κάνει πολλά χρόνια. Τι να πω, είναι από τις ωραιότερες δουλειές μου. Τη λατρεύω αυτή τη δουλειά. Ήμασταν όλοι τόσο μεταξύ μας. Πιάναμε ο ένας τον άλλον, το βλέμμα του μόνο και πηγαίναμε στο πιστό. Άρα αυτό δείχνει ότι είχατε και τρομερή χημεία. Πάρα πολύ. Με τα παιδιά γνωρίζουμε από τη σχολή τη δραματική. Οκ, κατάλαβα. Είμαστε φίλοι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, εγώ το θυμάμαι το Μέγκα το είχε παίξει παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι σε επανάληψη. Συνέχεια το παίζει. Ναι, παιδιά. Έβλεπα κάποια επεισόδια και ήταν σαν ένα σημερινό. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μου έβγαζε σε κάποιες σειρές. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι πιο παλιά γυρισμένο. Αυτό ρε παιδί μου έχει μια τρομερή φρεσκάδα. Είναι πολύ σημαντικό το σενάριο και η ματιά του Πάνου. Πολύ σημαντικό. Και εδώ έρχονται παιδιά 8χρονα και μου λέει: Βλέπουμε τα μαύρα μεσάνυχτα. Λέω: Πώς είναι τον 8 χρόνο τα βλέπει. Ναι, όχι. Δηλαδή τρελαίνομαι. Μου λέει το διαδίκτυο. Είναι για μένα μεγάλο καμάρι. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να κολλάω, ξέρει ένα όχι, ρόλο. Όχι βέβαια, αλλά προσθέ. Αυτό. Γιατί στο χέρι σου ήταν αυτό. Προφανώς και δεν κόλλησε. Και ξέρει γιατί κόλλησε, εγώ πιστεύω ότι έγινε. Γιατί πάντα έπαιζα κορίτσια ήπιων τόνων τη διπλανή πόρτα με επιτυχία. Έκανα και άλλα σύρια που είχαν επιτυχία, άλλα που είχαν αποτυχία. Mm-hmm. Αλλά ήταν ότι ήμουν κορίτσι χαμηλών τόνων. Και ξαφνικά έρχεται αυτή η τύπησα και τα ανατρέπει όλα. Δεν το περιμένανε. Εντάξει, τώρα η Σιλβία έχει γράψει ιστορία και σαφώς δεν γίνεται να μην την αναφέρουμε, ειδικά τώρα πρώτη φορά την που σε αγαπώ πάρα πολύ τη Σιλβία. Τη χρωστάω πάρα πολλά. Και με έκανε να ξεπεράσω και πολλά δικά μου πράγματα προσωπικά. Απενεχοποιήθηκα πολύ με τη Σιλβία. Αλήθεια. Mm-hmm. Σε εισαγωγικά ταυτίστηκες με κάποια σημεία του χαρακτήρα της. Όχι, δεν ταυτίστηκα. Απλώς όλο αυτό που έγινε, όλη αυτή η προσπάθεια που έκανα να κάνω κάτι άλλο, με πήγε λίγο παρακάτω, αρκετά παρακάτω. Και για πρώτη φορά είπανε: Οκ, να το διασκεδάσω. Που είχες μέσα στη, όλο αυτό το άγχος που έχουμε τη δουλειά, χαλάρωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Το οποίο το ανέφερες εσύ πριν σχεδόν στο ξεκίνημα της κουβέντας μας και αναφέρομαι στο Me Too. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και αν και εσείς έχετε υπάρξει, να το πω τέλος πάντων, αν σας έχει συμβεί κάποιο τέτοιο περιστατικό. Νομίζω, Παναγιώτα, ότι εσύ έχεις πει κάτι. Mm-hmm. Έτσι. Καλά, mm-hmm. θυμάμαι. Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία που ανέφερε και η Τζένι Μπότση και η Αγγελική Λάμπρη. Okay. Ναι, το έχω αναφέρει, έχω μιλήσει γι' αυτό ανοιχτά. Έχω πει ότι κάποια πράγματα έχουν παραγραφεί. Αλλά θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά που έχει συμβεί αυτό. Δεν σου κρύβω ότι στην αρχή δίλιασα. Όταν λες που έχει συμβεί αυτό, εννοείς που μίλησες. Που μιλήσαμε, όχι που έχει συμβεί το κακοποιητικό στοιχείο. Που έχω μιλήσει, δίλιασα πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά, θα το πω, ένιωσα ντροπή. Το λέω γιατί αισθάνονται οι περισσότερες γυναίκες ή άντρες που έχουν υποστεί αυτό, νιώθουν μια ντροπή, ακόμα και όταν μιλήσουν, για το πώς θα τους δει ο άλλος. Δεν ήταν εύκολο να βγω να μιλήσω, όπως mm-hmm. σε καμία γυναίκα. Γιατί είδες ποιες μιλήσανε. Δεν ήταν γυναίκες που κάποιοι είπαν ότι θέλαμε δημοσιότητα. Δεν κυνηγάμε τη δημοσιότητα. Και έχει αποδειχθεί για κάποιους ανθρώπους πώς είναι μέσα στη δημοσιότητα. Γιατί ακούσαμε και αυτό. Ή γιατί τώρα. Το γιατί τώρα δεν θα μας το αποβάλει κανένας. Το γιατί τώρα είναι το αν είσαι εσύ έτοιμος. Αυτό ακριβώς. Νιώσατε ότι ήσασταν, ότι ήρθε η στιγμή να το κάνετε. Ήρθε η στιγμή. Και πρέπει να σου πω ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα στην αρχή και είχα αποφασίσει να μην μιλήσω. Ντράπηκα πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Και αυτό να το διαπραγματευτώ πρώτα, να το συζητήσω με τους γονείς μου που δεν το ξέρανε και με τον Γιάννη φυσικά. Δεν είναι εύκολο. Και τώρα μας ακούνε. Να μην βγάζουν εύκολα συμπεράσματα και να νιώθουν ότι κάναμε κάτι για να το κάνουμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να το πούμε στις οικογένειές μας, να το ξαναζήσουμε, να δώσουμε τις μαρτυρίες καταθέσεις, πολλές φορές και δύο φορές, και να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί, κακά τα ψέματα, έχουμε και μια πορεία που εγώ προσωπικά δεν θέλω να βγαίνω και να μιλάω για τα προσωπικά μου θέματα. Δεν μου αρέσει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ προσωπικό. Για να βγω να μιλήσω γι' αυτό, πάνω από ότι με βασάνισε αυτό. Και με βασανίζει ακόμα. Είμαι πολύ πιο ανάλαφρη όμως. Και έχω χαρή που έχει συμβεί αυτό. Και χαίρομαι που έχει συμβεί και στις υπόλοιπες γυναίκες. Και θα πω για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί τέτοιου μορφή βίας, να μην φοβούνται. Το όπλο είναι να μιλήσεις. Μόνο τότε ο θήτης χάνει την εξουσία του. Μόνο όταν μιλήσεις. Είτε αυτό αφορά βία, είτε αφορά λεκτική, συναισθηματική. Οποιαδήποτε μορφή βίας. Οποιαδήποτε μορφή βίας.